Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά συλληπιτήριά μας σε μια ακόμη οικογένεια που πενθεί αυτές τις μέρες μετά από την ιδεχθή γυναικοκτονία και από αυτήν εδώ τη θέση αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση και το καθήκον να υπενθυμίσω αυτό που μας έχουν πει, γιατί έχουμε συνεχείς επαφές μαζί τους, με τις οικογένειες των θυμάτων, αυτό που μας λένε κάθε φορά και που αναρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος της UNICEF αν ακούγεται η φωνή των παιδιών. Δεν μιλάμε για φωνή, κύριε εκπρόσωπο, μιλάμε για κραυγές ανθρώπων, οι οποίες δεν εισακούγονται. Εμείς τις μεταφέρουμε, αλλά δεν εισακούγονται. Σε μια κοινωνία που γεννά διακρίσεις, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, εμπόριο ανθρώπων, κοινωνικούς αποκλεισμούς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κυρίως αμαία, και συνεχείς παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων, τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Αντιθέτως, είναι αυτά που δέχονται τα μεγαλύτερα πλήγματα. Έτσι και στη χώρα μας καταγράφονται σοβαρές καταπατήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού, οι οποίες αυξήθηκαν με αλματώδη ρυθμό στα χρόνια των απανωτών κρίσεων. Καταπατήσεις δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην ασφάλεια παντού. Οι αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που μιλούν για την προστασία του από τη βία και την κακοποίηση, ειδικότερα από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, από οικονομική εκμετάλλευση και στην εργασία, σε μέρη ή συνθήκες που βλάπτουν την υγεία του ή παρεμποδίζουν την εκπαίδευσή του, αλλά και στη διάρκεια πολεμικών σειράξεων, βλέπουμε να παραβιάζονται συστηματικά από εκείνους ακριβώς που τις επικαλούνται. Γιατί μπορεί να είναι αυτονόητο και ανθρώπινο δικαίωμα κάθε παιδιού η δημόσια και δωρεάν προσχολική φροντίδα και αγωγή, η δημιουργική αποσχόληση, η ειδική αγωγή, η αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, αλλά το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Ρωτάμε λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση την ώρα που χιλιάδες βρέφη και νήπια μένουν εκτός των σταθμών, ακόμα και αν έχουν κερδίσει οι γονείς στη λοταρία των βάουτσερ? Το 2023, μόνο για το 14% των βρεφών υπήρχε μία θέση σε βρεφικό σταθμό. Αυτονόητο δικαίωμα του παιδιού είναι επίσης να πηγαίνει σε ένα σύγχρονο ασφαλές σχολείο με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, που θα του παρέχει πολύπλευρη γνώση, τα εφόδια για να αναπτύσσει την προσωπικότητα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, με μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ως ένα στοιχειώδες δίκτυο ασφαλείας για κάθε παιδί που μπορεί να αντιμετωπίζει εκβιασμούς και πιέσεις στο σχολείο, στην οικογένεια, στο περιβάλλον του. Συμβαίνει όμως αυτό στην πραγματικότητα? Στις 13.888 σχολικές μονάδες υπάρχουν μόνο 1.707 μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Δικαίωμα του παιδιού είναι επίσης να μην κινδυνεύει η ασφάλειά του από μια πλημμύρα, από ένα σεισμό εξαιτίας εγκληματικής εγκατάλειψης των απαρχαιωμένων σχολικών κτηρίων. Συμβαίνει όμως αυτό? Όχι, αφού η αντισεισμική προστασία και η συντήρησή τους, των σχολείων δηλαδή, αντιμετωπίζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις με τη λογική του κόστους για το κράτος και του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό το κριτήριο ακριβώς είναι που στραγγαλίζει τις ανάγκες και το δικαίωμα των παιδιών και στην υγεία. Μόλις προχθές ακούσαμε για κλείσιμο σχολείων ειδικής αγωγής στη Θεσσαλονίκη. Μόλις χθες μάθαμε ότι στο 6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας σκάνε καλοριφέρ δίπλα στα παιδιά, εκτοξεύοντας καυτό νερό στα κεφάλια τους. Ελλάδα για 2024. Ρωτάμε λοιπόν, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών ελλείψεων στις δημόσιες μονάδες υγείας, για την εξασφάλιση της ολόπλευρης παιδιατρικής περίθαλψης? Η ΜΕΘ παιδών είναι μόλις 55 σε όλη τη χώρα, κυρίως στην Αττική. Υποστελεχωμένα παιδιατρικά νοσοκομεία, ανυπαρξία μονάδων παιδών και νεογνών σε κάθε περιφέρεια. Ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα δεν διαθέτει παιδιατρικό νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία της Αττικής, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, ολόκληρα τμήματα έχουν συγχωνευτεί. Και όλα αυτά σε συνθήκες όξυνσης της ακρίβειας, της φτώχειας, των λαϊκών προβλημάτων, των υπεριαλιστικών πολέμων που δημιουργούν νέες εισρωές ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Σε συνθήκες που αυξάνονται οι κοινωνικές παθογένειες και μέσα στην οικογένεια, όπως
τη βλέπουμε καθημερινά, η ενδοοικογενειακή βία με τα πρόσφατα περιστατικά γυναικοκτονιών. Είναι απαράδεκτη η πολιτική των κυβερνήσεων που αποσύρει όλο και περισσότερο την κρατική ευθύνη για την παιδική προστασία, ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα, με τις ιδιωτικές δομές να παίρνουν και το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Παρατηρούμε πως η αιμονική ρητορική για το κλείσιμο των δημόσιων δομών είναι η σταθερή ταξική επιλογή του κεφαλαίου να ξεφορτωθεί το κράτος το κόστος των δημόσιων δομών παιδιού, των αμαία, των ηλικιωμένων, για να εξοικονομηθούν κονδύλια για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης, εισαγωγικά, για να διευκολυνθεί η δράση των διάφορων ΜΚΟ που είναι μηχανισμοί του συστήματος. Τελειώνω αμέσως, αμέσως τελειώνω. Είδατε πόσο λίγο μίλησε η κυρία Λινού, οπότε παίρνω ένα λεπτό από εκείνη. Ρωτάμε πότε θα πάνε επιτέλους σχολείο τα περισσότερα από τα 500 παιδιά με αναπηρία στην Αττική, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς με ευθύνη των περιφερειών τόσους μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εμείς πιστεύουμε πως η παιδική προστασία, ειδικά για τα παιδιά που έχουν στερηθεί τις οικογένειές τους, πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Χρειάζεται η ύπαρξη σύγχρονων δημόσιων δομών παιδικής προστασίας μέχρι την ένταξη του παιδιού σε ποιοτικό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, με τον έλεγχο της καταλληλότητας αναδοχής και της τεχνοθεσίας από την επιστημονική ομάδα και χωρίς στενά οικονομικά κριτήρια. Τελειώνω. Στο ΚΚΕ, αφετηρία της αντίληψης και της τοποθέτησής μας, παραμένουν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του παιδιού σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, με όλα τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν την κοινωνική στήριξη και προστασία του, με κρατική ευθύνη για την ολόπλευρη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Είμαστε μαχητικά απέναντι στα δεινά που αναπαράγει το σύστημα και τα διάφορα παραπροϊόντα του, στην κοινωνία με στόχο να εξοικειώσουν το λαό με τη χυδαία ιδεολογία του, αλλά και την ηθική του, τη λειτουργία της αγοράς, του εμπορίου και κυρίως την προσδοκία της κερδοφορίας που διαμορφώνει το ηθικό και νόμιμο. Όλα τα παραπάνω είναι, κατά τη γνώμη μας, βασικά ζητήματα για να μην αντιμετωπίζει κανένα παιδί τις διακρίσεις και την κοινωνική απομόνωση. Ευχαριστώ πολύ.